Ναι. Κρις. Ψηλά τα γύρω. Τι έγινε. Καλώς ήρθες. Είσαι καλά. Πώς ήταν τα ξέρεις. Σου κούραση, φίλε, κούραση. Σου έγινε να κάτσεις. Αλλά... κοιμόμουν και... Αυτό που είναι. Πού το αφήνω. Άστο, άστο εδώ. Εντάξει... είναι πρόχειρο το διαμέρισμα. Αλλά ήθελα να έχει... μια χαρά είσαι. Πισή για να βρω τα στοιχεία που θέλω. Τι πες. Τι να πω. Τρελαμένος όλος. Χάλια. Τσακωμένος είμαι, έχω φύγει από την οικογένειά μου, έχω αφήσει λίγο σε μια πολιτεία της Αμερικής που με ασφαλίσει. Είμαι ένα μήνα εδώ, κάθε μέρα εφιάλτης. Γιατί έτσι. Πήγαμε σε ένα ψυχολόγο όταν είχε τελειώσει εκείνη η αποστολή στη βίλα και τελικά δεν με βοήθησε. Συνέχεια όνειρα, συνέχεια αίμα, συνέχεια αυτά τα απέσια πλάσματα τόσα χρόνια. Και πιστεύεις ότι αυτό δεν σε βοηθάει. Ναι. Έλα ρε. Εντάξει. Έτσι λίγο άμα θες. Το έχω κόψει. Έτρεπο την ταυτότητα. Για να δω. Νιώπατος με τη γυναίκα μου, εντάξει. Ναι. Μια χαρά είσαι και εδώ. Καπνίζεις κρύβεις ή το έχεις κόψει. Να σε βλέπω έτσι, αλλά πιστεύω τώρα που έχω έρθει και εγώ εδώ. Chris, σε κάλεσα γιατί σου είχα πει και στο τηλέφωνο ότι θέλω να απομονωθώ λίγο να ξεχάσω, αλλά παράλληλα ψάχνω γιατί πιστεύω ότι η αμπρέλα δεν έχει διαλυθεί. Εντάξει, τώρα η παπαγιά με τις ειδήσεις ότι έπεσε η μετοχή και η εταιρεία διαλύθηκε, δεν θα πιστεύω από αυτά. Και πάνω που έλεγα εντάξει θα ηρεμήσω, ήρθε αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι αναφορά του Κένετη. Είχες μάθει τι είχε γίνει. Την απαγωγή της Άσλη, της κόρης του Προέδρου πριν 2 χρόνια. Ναι. Ενάμιση. Τάχαμε ότι ήταν Ισπανοί τρομοκράτες και παριές. Άμα διαβάσεις αυτό, δεν θα σε αρέσει καθόλου αυτό που θα δεις. Πώς ήρθε αυτό. Αυτό ήρθε κατευθείαν από το Λευκό Οίκο, τηλεγραφημένο. Μου το έστειλε ο ίδιος ο Λεόν. Αναφέρει κάτι για ένα παράστο Las Plagas. Βασικά όλη η επιχείρηση το να σώσει την κόρη του ήταν ένα θρίλερ. Πήγε εκεί, υπήρχε μια ολόκληρη συνωμοσία, το λέει μέσα. Ένας ολόκληρος στρατός. Υπήρχε μια αίρεση τέλος πάντων που είχε ένα παράστο και έλεγχε τους ανθρώπους. Είχαν εκλέψει τέλος πάντων την κόρη για να γυρεύσει τον κόσμο. Δεν θα βρήκε άκρη. Το θέμα ποιο είναι. Ήταν πλεγμένος ο Κράουζερ. Ο οποίος είναι νεκρός. Δηλαδή στον άνθρωπο τη σκότωσε. Και το επίσης χειρότερο είναι ότι ο Wesker, που τόσα χρόνια κυνηγάμε, έχει κλέψει το παράστο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι απλά. Μάλιστα. Τα είπα φίλε, το να μπεις στην BSSA, το να καταταχθείς εσύ και Jill, δεν πάει να πει ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Κοίταξε φίλε, και εσύ και εγώ είχαμε οργιστεί ότι θα εξαλείψουμε κάθε είδος βιοτρομοκρατίας από τον κόσμο. Αλλά δεν μπήκα στην BSSA γιατί σου είπα τους λόγους μου. Δεν γουστάρω καθόλου ούτε οργανώσει ούτε κυβερνήσει ούτε τίποτα. Γι' αυτό σε κάλεσα το παλέψουμε μόνοι μας. Το λέω μου που ξεκάθαρα τα πράγματα είναι βρώμικα. Ο Wesker κάτι το θέλει. Σίγουρα η Αμπρέλα σίγουρα είναι ακόμα όρθια. Πρέπει να βρούμε πως δίνονται κάποιο σύνδεσμο να μας οδηγεί στο Wesker, δεν πάει άλλο. Τι έχεις κάτι στο μυαλό σου. Η αδερφή σου δεν έχει μπει σε μια οργάνωση στη Dera Save. Ναι.
Αυτό ισχύει. Είχαν κάνει κάτι διαδηλώσει, κάτι παράνομα πειράματα στην Ινδία από μια Will Pharma. Ωραία. Έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα κάποια εργοστάσια, τα κεντρικά του Will Pharma. Κάτι μου βρωμάει. Δεν ξέρω. Θέλω να πάω να το ερευνήσουμε. Οι εργοστάσεις στην Αμπρέλα δεν υπάρχουν, εντάξει, όσο ψάχνουμε τόσο καιρό. Σίγουρα αν υπάρχει έστω και ένα ζωντανό κομμάτι της Αμπρέλα, όπως τη χρησιμοποιούν αυτή την εταιρεία σαν βιτρίνα. Γιατί δεν έχει ξανακουστεί μετά την τραγωδία της Raccoon City να κάνουν πειράματα στους ανθρώπους. Και αυτή έχει μεγάλο κεφάλαιο. Μόλις είχε πέσει η μετοχή της Αμπρέλα, αγόρασε. Κοντά σε τα λόγια, πες μου τι κάνουμε. Έχω ένα σχέδιο. Υπάρχει εδώ κοντά, γι' αυτό βρήκα αυτό το... το... σε... κάποια μη λένε το κεντρικό σου φάρμα. Θέλω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Θα βρούμε κάποιο σύνδεσμο, δεν ξέρω κάτι. Εμείς τώρα πώς λειτουργούμε, μυστικά ή... μυστικά. Ναι. Δεν ξέρει κανείς ότι είσαι στην BCA. Μπαίνουμε μέσα, σαν businessman. Θα γράψω κάποιο πακέτο, κάποιο πακέτο. Καλά θα περάσω. Εντάξει, σαν το πιστάρω το μάγκο μου για σένα. Σαν το παλιό καλοκαιρό, ε. Έχω κρατήσει ένα Walter PPK, εντάξει. Αν για το πάνε ενδεχόμενο, δεν μπορεί να χρειαστεί. Το έχω συνηθίσει ακόμα. Δεν κάνω διεύθυνση. Εντάξει. Δεν είναι πια. Αλήθεια, η Τζιλ τι κάνει. Τζιλ... Εντάξει, ξέρω. Έχει τριχαθεί εδώ. Εντάξει, διαλέξω έναν δρόμο που δεν πολύ γουστάρω. Αλήθεια, επίσης, εσύ... Άστα αυτό, ρε, εσύ. Μια δουλειά, ρε. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν θα την πλέξουμε αν δεν χρειαστεί. Λοιπόν. Καλύτερα να αφήσουμε τα λόγια και να πάω να ρίξουμε μια ματιά. Θα το βρούμε το καθήκη. Λοιπόν, Κρίς, είσαι έτοιμος. Κορφή μου. Λοιπόν, Κρίς, αυτή εδώ πρέπει να είναι η Will Pharma. Ναι, λίγο μεγάλη κατάσταση. Ήθελα κάποιο που πριν και το ξέχασα. Στην αναφορά του Λίον, που σου έδωσα, αναφέρει μέσα για μια Ada Wong. Την έχεις ακούσει ποτέ? Ναι. Αυτή ήταν σε μια οργάνωση μαζί με τον Wesker και τη φοβάμαι. Ο Λιόν δεν μου την κατηγορεί, εντάξει, ότι είχε φάει ένα κόλλημα αυτός. Αυτή, είναι λίγο πολύπλοκο. Αλλά εγώ δεν την εμπιστεύομαι.
Όποτε πήγε να κάνει κάτι, πάντα έσκαγε μπροστά και είναι πολύ επικίνδυνη η γυναίκα. Mm-hmm. Το ξέρεις ότι αυτή του πήρε το λασπλάκας μέσα από τα χέρια, έτσι. Mm-hmm. Μέσα από τα χέρια του. Και αυτή οδήγησε το λασπλάκα στο Wesker. Πρέπει οπωσδήποτε να την βρούμε να σταματήσουμε αυτή. Αυτή θα μας οδηγήσει αυτό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μα από πότε έχεις να τον βρεις από το νησί Ρόκφορτ, τότε που είχες έρθει την αδερφή σου? Πόσα χρόνια έχουμε πράξει, δεν πρέπει να το πεις με το καθήκη. Σίγουρα αυτό το αρχίδι γιατρός θα έχει κάποια σύνδεση. Πρέπει να μας πάει σε αυτή τη γυναίκα. Άμα βρούμε αυτή, θα ξεσκεπάσουμε και το Wesker και την οργάνωσή του. Θα πάμε να βρούμε για το γιατρούλι πρώτα. Θα τον βρούμε, Chris. Θα βρούμε το Wesker μετά από τόσο καιρό. Είναι πολύ κόσμο, ρε. Είναι... Δεν πρέπει να τραβήξουμε. Εντάξει, πώς θα μπούμε. Είδα έχει κόσμο. Πρέπει να είναι φοιτητές ιατρικής αυτή τώρα. Έτσι, ναι, μπούμε... για πρόσληψη Will Pharma. Θα μπούμε. Πώς θα... μια αίτηση από μπροστά. Θα πούμε ότι ενδιαφερόμαστε κι εμείς για το αλφα πρόγραμμα που έχει. Θα ρωτήσουμε, εδώ μα, εντάξει, μην αγχώνεις. Πρέπει όμως να τον τρομάξουμε, πρέπει να του πούμε ότι ξέρουμε για την Umbrella Cup. Καλά, αυτό είναι ειδικό. Αυτό είναι ειδικό. Μόλις βρούμε πρόσβαση στο γραφείο, ότι την έχει πουτσίσει. Έλα, πάμε τώρα γιατί έχει κρύο. Αυτό. Κοίταξε, τώρα το να γυρνάμε
Σε άλλα βιβλία θα έχει γραφεία άσχετα δεν κάνω δουλειά. Μου πει ακόμα μπορώ να δεν δούμε. Δεν έχουμε συνεταιρικά πάνω μας, δεν σου λέω όπως τον έπιθα. Λοιπόν, έλα πάμε γιατί τελειώνει. Να σου πω, μπορείς να πιλωτάξεις ακόμα μαχητικό. Ναι. Αυτά είναι. Πρέπει ένα σύνδεσμο να βρούμε σίδερα. Θα να κάνουμε τα δικά μας, ξέρεις. Μου έχει λείψει η δράση. Πάρα πολύ. Κάτσε να πάνε όλα καλά και από αυτό σου φύγει. Αυτό εξηγεί γιατί κανένας δεν ήξερε. Βλέπεις το φράχτη που τελειώνει. Το σχέδιο που είχα τελείωνε εδώ δεν υπήρχε πτέρυγα. Γι' αυτό κανένας δεν ξέρει πού είναι αυτός ο κέντρος. Ω, πολύ βρώμα παίζει. Κρίση. Τι λες. Νομίζω βγάλαμε λαβράκι. Πάμε.
είσαι εσύ, τι κάνετε. Ναι. Εσύ πρέπει να είσαι ο Dr. Jones, ε. Ναι. Κάτσε κάτω, φίλε, άρεξε. Για που βρείτε, έτσι. Μπορούμε να κάτσουμε. Τι θα θέλετε. Κάτι πρέπει να είσαι την κουλφάνω, όμως καλά, δεν είμαστε φοιτητές ιατρικής. Μου επιτρέπεις. Ναι. Έχεις ακούσει για τη Raccoon City πριν 4-5 χρόνια μια πόλη που δέχτηκε πυρηνικά? Όχι. Σίγουρα! Η εταιρεία όμως... Ο φίλος μας έχει γαλλιτεχνικές τάσεις. Α, ναι. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις, αδερφέ, για τα πειράματα που κάνετε στην Ινδία, σε ανθρώπους? Η Wolf Farm, έτσι, δεν τα έκανε. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, ε. Τι φράγμα που πει ο μηχανή, αμπρέλα, δεν ξέρεις. Ούτε αυτή κάτι, όχι. Μάλιστα. Και το σχεδιάγραμμα, τι ήτανε, που βρήκε ο συνάδελφος? Έτσι ζωγραφίζεις τον ελεύθερο χρόνο, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε, πάμε. Δεν είναι δικό μου. Σχεδιάγραμμα, που εγκατούν DNA και δεν είναι δικό του. Έχετε καταρχήν, αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει στο σχέδιο του Wolf Farm. Σας ψάχνουμε πώς είναι ώρα, σας βρήκαμε τώρα. Δεν έχει την ιδέα για την Αμπρέλα, δεν έχει την ιδέα για την Raccoon City που είχε γίνει χαμός πριν 5 χρόνια και τώρα ξαφνικά σε διάγραμμα μοριακό και δεν ξέρει πώς βρέθηκε στο γραφείο της. Κρίς. Την έχετε πολύ άσχημα, κύριε Τζόουνς. Θα βρούμε μια άκρη όμως, πού θα πάει. Mm-hmm. Αν έχετε σχέση με την Αμπρέλα, εγώ ο ίδιος σας διαδίσω και εσάς και την εταιρεία σας. Θα πληρώσω μια αλλαγή. Αθώη. Θα τα ξαναπούμε. Με έφτιασε να μην ξαναγυρίσουμε. Ναι. Θα βρούμε στοιχεία. Εδώ θα. Καλή σας μέρα. Γεια. Γεια. Κάτι κρύβει το μεγάλο, μεγάλο μούτρο με τα παιδιά του. Κάτι κρύβει αυτός. Το μυστή. Θα έχει, Πρέπει να το στριμώξουμε ρε, εσύ, τι γίνεται. Θα κρύβεται καλά. Έλα, έλα, πάμε λίγο να μας σπίτι. Πήρε πρέφα. Πάμε σπίτι να δούμε τι κάναμε. Σας βλέπω λίγο βιαστικό. Είμαι λίγο. Καταλαβαίνω. Μπορώ να κάτσω να πάρω μια πληροφορία από εσάς. Τα χαίρετε. Βασικά. Σας ευχαριστώ. Βασικά ήρθα να μάθω για το μυστικό εργαστήριο της Αμπρέλα. Δεν έχω ιδέα. Γιατί μιλάτε. Αφού, κοιτάξτε. Γνωρίζω ότι εσείς και Will Parma είναι... Η Will Parma και η Αμπρέλα συνεργάζεστε, οπότε να γνωρίζετε ως διευθυντής. Άλλοι δύο περίεργοι τύποι ήρθανε πριν κάτι με ρωτάω να πάνε και δύο, δεν έχω ιδέα τίποτα. Κρίσιο μπάρε πάλι, όλα να κατέβονται στη δουλειά μου. Για να φύγουμε τώρα. Περιμένετε λίγο, σταθείτε. Θέλω με το πιο ευγενικό μου τρόπο να πάρω τις πληροφορίες. Πείτε μου, πού βρίσκεται. Από πίσω. Πίσω από αυτό το εργαστήριο. Ναι. Είσαι πάρα πολύ γενικός. Δεν έχω χρόνο πια για χάσιμο. Για να δω, μήπως υπάρχει κανένας χάρτης εδώ. Ωραία. Εδώ.
μπάρι. Τους περιμένει μια ωραία έκπληξη. Όχι, όταν πιστεύεις. Ξεχάσαμε το γλωσσό ανοιχτό. Άνοιξε και ένα παράθυρο. Ξεχάσαμε και κάτι άλλο. Ναι, γι' αυτό λέω, άνοιξε ένα παράθυρο. Πώς σου φάνηκε, γιατρό? Τι λέει, μην μου θυμίζεις τώρα, γιατί... Σίγουρα για τόσο κάτι κρύβει, έτσι. Σίγουρα για τόσο. Αλλά άστον, ούτε εγώ δεν εμπιστεύω. Άστον, θα ξαναπεράσω εγώ. Ναι, όμως... Δεν φάνηκε να ξέρετε, παιδί μου, γιατί θα τον ψαρώσω. Για την αμπρέλα. Ναι. Ναι, έλα, Κένεντι. Τι έγινε? Όχι, okay, θα σε ενημερώσω. Ο γιατρός δολοφονήθηκε. Τι λες, ρε? Δεν σου κάνω πλάκα, ο γιατρός δολοφονήθηκε. Είχα αφήσει τον Κένετ να είναι σε επαφή με εμένα. Αφού που ήταν πριν μισή ώρα ήμασταν εκεί. Το ξέρω. Τώρα δολοφονήθηκε, λέει. Τώρα πάει αστυνομία. Έχει ένα, είναι, λόγω ότι είναι κυβερνητικός πράκτορας, έχει σύνδεσμο με την αστυνομία και το έμαθε με τη μία. Πρέπει να πάμε να δούμε τι έγινε. Αλλά δεν έχει μπάτσος και ιστορίες τώρα εκεί. Πρέπει να πάμε στο γραφείο του οπωσδήποτε. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο στοιχείο. Δεν πρέπει με το που σκάμε με τη μία να τηλεφωνείτε. Εμείς πρέπει να πάμε. Πρέπει να φύγουμε τις μπάτσες και να πάμε. Έχετε διάλογο που το πίπα. Δεν είπα να την κόψω. Τι γελάς, Χρήστο? Εντάξει, έχω ψυχολογικό και με το τσιγάρο και το ποτό την παλεύω λίγο καλύτερα. Το βλέπω και εγώ. Πώς... Λοιπόν, κοίταξε. Πέρα από όλα αυτά... Αερίστηκε. Εδώ μπορεί να αρίστηκε, πώς θα σε βρωμάει όμως μέχρι τα μπούνια. Ε, θα πάμε. Το θέμα... Μυστέρια. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, έχει ήχη. Πρέπει να πάμε, οπωσδήποτε στο γραφείο του. Θα την κάνουμε από πίσω μου είναι. Mm-hmm. Εντάξει, είναι, θα είναι γεμάτο μπάτσος τώρα, αλλά δεν πρέπει να μπει το πνευματολογικό και ο εισαγγελέας μέσα. Δεν θέλω να μου πάρουν τα στοιχεία. Πρέπει να μπούμε λίγο, ας κινηθούμε γρήγορα τότε. Εντάξει... Θα δούμε τι παίζετε. Αυτή τη φορά λέω να το κλείσουμε. Ναι, γιατί δεν θα κάνουμε πλούσια τη ΔΕΗ. Εγνώς. Έλα, φύγαμε. Φύγαμε. Βρήκαμε μέσα, φύγαμε πρώτα. Μπάρι, άρχισε λίγο. Έλα να δεις κάτι. Ω, τραγκαλισμός πρέπει να είναι. Χάλε. Στον έπνιξε. Το λιθάχι μου σκάτει πάνω του. Ψάξε το. Δεν τον ξέρεις εκεί τόσο. Έτσι κι αλλιώς το άχασε λίγο του. Ω. Ας είναι άραμα μέσα μέσα. Κοίτα μα δεις. Αυτό μοιάζει με το κεντρικό κοκτέιλ που πάρουμε. Το κτίριο από πίσω μυστική κατάσταση και αυτό. Ναι, αλλά αυτό. Ναι. Αν είναι αυτό εδώ, πρέπει να ακριβώς από πίσω. Είναι κοντά το πάνω για να φύγει, να έχει τίποτα άλλο. Δεν θα πάρουν ώρα να μας πάρουν οι πρέφα. Πρέπει να φύγουμε. Α, δεν είναι κάτι κάτω, ναι, λοιπόν. Αλληνίκα.
Alt. Κάρτα. Ωραία, τη βάλει μέσα. Άσε κάτω τη βάλει μέσα. Βάλα χέρια πίσω από το κεφάλι λίγο. Sorry φίλε, την πηγές διαδικασίες. Εντάξει, καθαρός. Τι έχει εκεί μέσα? Είναι ο εξοπλισμός του αρχηγού. Για άνοιξε τι. Σύρματι, εντάξει, καθαρός. Πρόσεχε, φίλε. Ο αρχηγός έχει τα νεύρα σήμερα. Γιατί? Κάποιον βρήκανε νεκρό που έχει σχέση με την εταιρεία. Εντάξει, τα λεφτά είναι καλά, γι' αυτό κάθομαι. Δεν ξέρω τώρα εσύ γιατί έχεις μπλέξει. Αλλά πάντως παίζει βρωμιά εκεί που δουλεύουμε. Καλύτερα να ξεκόψει γρήγορα γιατί δεν τα βλέπω καλά. Εγώ απλά τη δουλειά μου κάνω, φίλε. Και αυτό είναι το τελευταίο που παραδίδω απόψε. Έφυξε. Τι έγινε? Όλα εντάξει. Εσύ? Περιμετρική. Καλά όλα. Όλα καθαρά. Πέρασα από όλους. Από τότε που η αμπρέλα αυτό έχει σημαίνει από κάμερες για τα τραγώματα αυτά. Είναι τώρα και η περίοδος αυτή με το συμβάν. Θα έχει κάνει όλα πιο δύσκολα. Δεν τους πληρώνει καλά. Ο κεντρικός τι λέει? Σ' αλλάζω εγώ, πάτσε εκεί. Αλλάζω μαζί του. Έγινε λοιπόν. Καλή τύχη. Και προσοχή. Τι σε κάνει από όσο? Κάτι τρέχει αλλά. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Είχαμε κανένα νέο πάνω. Θα περάσει ο αρχηγός. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά γιατί μας το λένε. Αυτός που πέθανε πρέπει να ήταν σημαντικός. Το άκουσες έτσι? Ναι, το ξέρω. Κάποιος έχει ξεράσει ότι η αμπρέλα... Ποιος μπορεί? Υπάρχει ακόμα. Όχι, για περιμένω. Ναι. Πώς? Έρχομαι αμέσως. Τι έγινε? Φτάσαμε να πούμε τον άνθρωπο, η λατρεία. Τώρα? Ναι. Αφού πριν λίγο ήμουν εκεί. Μόλις τώρα με ειδοποίησαν. Κάτσε εδώ, φίλε, την κριτική που είναι γρήγορα. Θα επιστρέψω αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Αφεντικά. Έλα, έλα κάτω στην πύλη.
Δεν ξέρω τι σκατά έχει κλειδώσει, έλα. Έλα τώρα. Οι κάρτες. Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την εταιρεία. Συγγνώμη, αγγελία, αλλά... είναι πολύ περίεργο αυτό το βράδυ. Και ανησυχώ. Δεν ξέρω τι γίνεται, έχουμε πάρει το κέντρο. Μια χώρα, η πόρτα είναι κλειδωμένη στο ίδιο σύστημα. Αυτό αναγνωρίζεται αν ήξερε αυτόν τον οργανισμό. Τον οργανισμό που φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Πάρτε. Τι μη, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Αγγελία, δεν ξέρω. Εδώ και ένα τέταρτο που έχουμε πάρει σήμα ότι έχουμε χάσει την επαφή με τον Άλφα 53. Α! Άλφα 53! Αυτό είναι λοιπόν. Τι εννοείς, τι συμβαίνει? Είναι ο νεκρός στον ευδοδυτικό τομέα. Νεκρός από τι? Απλά προσπαθούσαμε να βρούμε ποιος είναι. Ναι, δεν αναγνωρίζεται δυστυχώς. Τι λες, Αγγελία? Εντάξει, άμα δεν είχες σχέση χέρι και κεφάλι, δεν θα σε γνώριζα. Τι γίνεται, Αγγελία? Σε βλέπω προβληματισμένο. Δεν θέλω να χάσω εγώ τη ζωή μου. Τα λεφτά τα έχεις πάρει. Για μένα δεν δίνει τίποτα. Πιστεύετε, σας τα δίνω όλα πίσω. Βάζουν διαταγές να μείνεις εδώ. Πάρε το όμως σου. Θα αναγκάσω να με σκοτώσεις. Φεύγω. Φύγω. Θα σου ρίξω. Πάρε πίσω. Βάζουν διαταγές. Θέλω να μείνεις εδώ. Όχι, όχι. Δεν θα πεθάσω εδώ. Πολύ καλά λοιπόν. Θα σε βρω. Κάνε το γύρο να σε βρω.
Όλοι οι στρατιώτες έχουν πεθάνει, οι άμυνες έχουν πέσει. Πρέπει να φύγετε οπωσδήποτε. Γιατί? Πρέπει να φύγετε οπωσδήποτε, να πάτε σε ένα ασφαλές μέρος. Πού? Τι ιδέα ασφαλές για σας που είναι αυτό το μέρος. Και πού να πάω? Να φύγει, να σου πω. Έχει φύγει το δείγμα του ιού, του εργαστηρίου. Δεν ξέρω τίποτα. Είσαι ο δόκτωρας. Αλήθως, δεν ξέρω τίποτα. Είσαι επικεφαλής, οπότε θα γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω πολύ τίποτα. Λοιπόν, ας κάνουμε μια συμφωνία. Ωραία. Θα σε αφήσω να φύγεις, αν μου πεις που βρίσκεται και χρειάζομαι και τα αρχεία του εργαστηρίου. Οκ. Okay. Όλα τα αρχεία βρίσκονται εδώ μέσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον ιό που βρίσκεται. Τι χρειάζεσαι να μας που βρίσκεται. Στο... Στον πάνω όροφο. Τρίτο όροφο. Σε ευχαριστώ. Μπορείς να φύγεις. Τον βάσταρο. Χτύπησε πολύ. Δεν υπέρνεις. Πρέπει να το κάνω. Δύο εισόδους από πίσω, αλλά κάτι δεν πάει καλά από εκεί. Τι είναι αυτό? Φρέσκο αίμα. Αυτό που έλεγα, κάτι δεν πάει καλά. Θα το πίσω μεριά θα άφησε κάτι περίεργο στο ρίβος. Hey, Chris. Τι είναι αυτό? Thank you.
φύγει. Τι περίμενες ότι θα λέξεις. Μα έλα στραγκά είναι στο σκουπίδι της ώρας. Εδώ πρέπει να έχουμε το δίδυμα. Σπένσερ, η αμπρέλα τελείωσε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα στο τομέα 5. Και μιας που έχω και το δείγμα μου, θα σου δώσω ένα ωραίο δωράκι. Αντίο. Και καλή διασκέδαση. Ναι, βάλω σε ποιος είσαι. Είχα διαβάσει για σένα για το κεφάλι των τυλών. Μπάρε Μπέρντον, είμαστε στο ίδιο πλευρό. Ποιο ίδιο πλευρό? Κυνηγάω λοιπόν το Wesker, άσε με να φύγω. Μείνε μακριά. Φύγε από τα σχέδιά μου. Αν με αφήσεις, δεν θα αφήσεις τον από εδώ. Φύγε σου λέω μακριά. Μείνε έξω από τα σχέδιά μου. Thank you.
Μην κουνείς τη σέντα. Εσύ δεν δουλεύεις εδώ, Wesker. Τώρα πλέον άνθρωπο. Ναι, αλλά εξαιτία σου έχει πάρει τόλος πλάκας. Και είναι στο σημείο που βρίσκεται τώρα. Κι εγώ αυτό εκεί πήρα. Ωραία, θα τον βρω να κυνηγήσουμε μαζί, δεν θα καταφέρουμε. Είναι και ένας άλλος εδώ πέρα. Ο Κρις, πού τον είδες? Στο πάνω όροφο. Τραβά να τον βρούμε, κινδυνεύει. Έλα μαζί μου. Για σώπρο του σκάστο εργαστήριο. Ένα κλίμα. Πρέπει να φύγω όμω. Το σύστημα το καταστροφίζει. Κάτι μου θυμίζει εσύ. Να, ναι. Ο δόκτωρας.
Τα κάνει σαν τρέλα.